Κοιτάξτε, εκεί. Όχι, εμείς εννοώ τεχνολογικά. Εκεί πρέπει να παρεύουμε άμεσα. Διότι γίνανε πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Γι' αυτό λοιπόν άμεσα να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα για να διευθετήσουμε εκεί τα ζητήματα που έχουν ανακύψει τα προηγούμενα χρόνια και έχει βάθος χρόνου τα προβλήματα. Και νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε να ολοκληρώσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που πραγματικά στην ευρύτερη περιοχή να έχουμε τη διαχείριση και των λιμάτων αλλά και το περιβάλλον και τη λίμνη της Βεγορίτιδας έτσι όπως αξίζει να είναι στην περιοχή. Νομίζω ότι ορθώς επισπεύεται η διαδικασία και έρχεται αυτό το έργο να τρέξει γρήγορα. Και να τρέξουμε και τα υπόλοιπα που είναι σε εκκρεμότητα βάσει διαδικασιών και χρόνου που στην περιοχή τα έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Όχι μόνο η περιοχή της Πενταβρύσης του Δήμου Ιωρδέας και του Δήμου Αμιντέου και ευρύτερη περιοχή όλη αυτή η Γλεκάνη. Ευχαριστώ. Κυρία Ζεπηλιάδου, έχετε το λόγο. Εννοείται ότι συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο στην περιοχή. Υπάρχει και το ρέμα Περδίκα που είναι ένας ανοιχτός βόθρος. Υπάρχουν λίμματα όλες τις περιοχές εκείνης της Ιωρδέας που καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο Σουλού και από εκεί στη Βεγορίτιδα. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό το ότι αυτό το έργο απεντάχθηκε το 2015 και ακόμη είναι σε μια φάση που δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. Λίμματα χιλιάδων κατοίκων πηγαίνουν ανεπεξέργαστα, μπερδεμένα με πλημμυρικά γεγονότα και όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να έχουμε ίσως για την περιοχή είναι πότε θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο που σταμάτησε το 2015, που είναι ένα έγκλημα για την πιο σημαντική λίμνη της περιοχής. Αν με επιτρέπετε. Παρακαλώ. Είπα ότι λέγονται πράγματα και υπάρχουν και πράγματα που δεν λέγονται. Αλλά προκαλώ αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε. Για το συγκεκριμένο που ανέφερε η κυρία Ζεμπηλιάδου. Θέλετε να την κάνουμε στο τέλος. Ναι. Όχι, να το θέμα. Να το φέρουμε ένα θέμα εδώ προς συζήτηση. Να δούμε τι ήταν διασφαλισμένο, τι απεντάχθηκε, τι έγινε και τι δεν έγινε. Στο τέλος της ημέρας. Έχει αξία να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Η συζήτηση για το ΕΣΠΑ δεν την κάναμε 5 χρόνια. Καλό είναι να γίνει επί της θητείας του κυρίου Κασαπίδη τουλάχιστον. Καλό είναι να λέμε να γίνει συζήτηση μετά που έχει τελειώσει η θητεία μας.